Κάθομαι να χθες αμέριμνη και έκανα edit 500 ώρες, γιατί είμαι μία σοβαρή YouTuber. Και τα ματάκια μου άρχισαν να πονάνε. Και λέω, δεν αξίζουν τα μάτια μου ένα διάλειμμα. Δεν αξίζει το mental health μου ένα διάλειμμα από τη συνεχή έκθεση στις ζωές των άλλων μέσω του Instagram. Αξίζει. Οπότε σήμερα θα δούμε μαζί τι μπορούμε να κάνουμε μέσα σε 24 ώρες χωρίς τα social media. Εγώ πήρα πρόσφατα αυτό, το οποίο καταλαβαίνετε τι είναι, αλλά το πήρα επειδή θέλω να μην μπορεί να μου κρυφτεί κανένας, να καταλαβαίνω τι κάνετε, τι σκέφτεστε και κυρίως όταν οι γκόμενοι μου λένε ψέματα, γιατί συμβαίνει συχνά από ό,τι φαίνεται, και το καταλαβαίνω, επειδή πάντα το καταλαβαίνω, να μην με λένε τρελή, γιατί δεν θα έχω λόγο να τους πω, γιατί εγώ το διαστάνομαι αυτό, κατάλαβες. Αλλά θα τους πω, κοίτα, έκανες την κίνηση η κάλυψη του στόματος ή γιατί έκανες την χειρονομία τρυψίματος και χτυπήματος του κεφαλιού. Αυτό ανοργάνωτο. Αυτό τελείως ανοργάνωτο, όπως και το κάτω σιρτάρι. Θα βάλω ένα podcast, το αγαπημένο μου podcast της Emma Chamberlain, και θα κάτσω μισή ώρα, μία ώρα να οργανώσω λίγο αυτά. Θα κάνω σήμερα τα σιρτάρια και μια άλλη μέρα που θα κάνω 24 ώρες στα social media θα φτιάξω και τα άλλα πράγματα. Όλα διπλωμένα! Πήρα προχθές καινούρια παπούτσια. Είναι New Balance τα 452 και σκέφτηκα ότι θέλω να βάσω κάποιες φωτογραφίες με τα παπούτσια. Οπότε θα κάνουμε ένα photoshooting. Άλλαξα μπλούζα. Γάμω τις μύγες μου! Ρε, έχω κουραστεί πάρα πολύ. Γιατί δεν τρέχουμε καθόλου? Γιατί δεν με νοιάζει που έχω μια κάμερα και τη στείνω έτσι και με βλέπει κόσμος? Μπράβο μου. Όχι, μπράβο μου. Το πάρκο είναι γεμάτο από έφηβους. Εγώ μαζί με έφηβους δεν κάθομαι. Παιδάκια, ναι. Έφηβους, όχι. Μπλε. Μαλάκα, δεν μπορείς να κάνεις βλόγκ στο Βόλο. Σε κοιτάνε. Λες και... τι μωρή γιαγιακούλα. Γεια σας, αυτά. Το έκανα. Ήρθα στο πάρκο. Και με κοιτάνε οι έφηβοι. Αλλά εγώ ζω τη ζωάρα. Δεν θα μπορούσε να είναι ένα βίντεο της Χελέκτρας χωρίς να είμαι στο μπάνιο. Οπότε δεν ήμουν καλή με τις σκιές και ειδικότερα τα μάτια μου δεν είναι καθόλου εύκολα. Αλλά εγώ λατρεύω όλα αυτά τα look και θέλω να το προσπαθήσω. Ακόμη κι αν δεν τα καταφέρω. Los Angeles. I left high school. I was making friends was very different. In a female friendship. When I used to do sports. Αν το δείτε από μακριά, δεν είναι τόσο άσχημο. Αλλά να σας πω κάτι, έχει πλάκα και τώρα ξέρω, δεν ξέρω τίποτα. Baby, baby.
κομμάτι. Αν σας άρεσε αυτό το τραγούδι, τραγουδήστε το, αν τολμάτε. Το ηθικό δίδαγμα από αυτό το βίντεο είναι ότι χρειαζόμαστε τα social media για πολλούς λόγους, αλλά δεν χρειάζεται να είναι καθημερινή και τόση άσκοπη η χρήση. Αυτό θα έλεγα. Πάρτε κι εσείς μια μέρα που δεν θα μπείτε στο Instagram ή σε όποια εφαρμογή σας ταλανίζει την ψυχή, δεν ξέρω. Τα λέμε την άλλη Παρασκευή. I love you. Be yourself. Και κάντε σεξ. Bye! Μαλάκες, άλλαξα γνώμη. Τα social media είναι τέλεια. Μην τα αφήσετε ποτέ. Είναι ό,τι πιο διασκεδαστικό υπάρχει στον κόσμο και τα αγαπώ.